Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση του συνταξιούχου δασκάλου που αποτιμά και παρουσιάζει το έργο των συνεχιστών της επιστήμης. Οι γενιές αλλάζουν, η ανθρώπινη γνώση περνά από γενιά σε γενιά, εξελίσσεται και βαθαίνει. Και τούτη η διαδικασία δίνει μια ωραία αίσθηση σε όσους την αντιλαμβάνονται. Αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο πολιτισμό είναι τούτη η διαδοχή, τούτη η συνέχεια. Έχουν μεγάλη σημασία στην εποχή μας όλα αυτά, καθώς ο αστικός μεταμοντέρνος ατομικισμός, απλώνεται σκοταδιστική παρουσία, οθούμενος από ωκεανούς κεφαλαίων και ανεξάντλητα μέσα προβολής και επιβολής, για να μας πείσει ότι ο καθένας είναι μόνος του και ότι ο κόσμος γεννιέται με τον καθένα με ξεχωριστά, για να πεθάνει όταν πεθαίνει ο καθένας με ξεχωριστά. Η υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, ότι υπάρχει μέσα από την κοινωνία και την ιστορία της, είναι πάντα μια καταλυτική, ανατρεπτική στις συνθήκες που ζούμε, επισήμανση. Ο άνθρωπος είναι η σχέση και οι σχέσεις του αυτές κτίζουν στο πέρασμα του χρόνου την ιστορία της ανθρωπότητας. Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό έργο. Έργο επιστημονικό που έλογα αναλύει και ερμηνεύει καταστάσεις κοινωνικές, σχέσεις ανθρώπινες. Έργο πολιτικό, καθώς μας ανοίγει παράθυρα προς την πολιτική παιδεία, η οποία, στον κόσμο που εμείς διεκδικούμε, δεν μπορεί παρά να έχει βοηθό και υπόβαθρο την επιστήμη και τον λόγο. Λόγο με τη διπλή έννοια του ορθολογισμού και της έκφρασης. Επιτρέψτε μου, πριν περάσουμε στην ουσία του έργου, να σταθώ σε τρία σημεία που στην δική μου αντίληψη κάνουν το βιβλίο του Κώστα Τζιάρα ξεχωριστό. Πρώτον, να μιλήσω για τη θέση του στην κοινωνική ιστορία. Δεύτερον, για την τέχνη της αφήγησης που το διαπερνά. Τρίτο, για τη σημασία του στην πολιτική παιδεία. Η κοινωνική ιστορία είναι ένα δύσκολο πεδίο. Δεν μοιάζει με την παραδοσιακή πολιτική, ας την ορίσουμε έτσι, ιστορία, όπου τα γεγονότα παρατάσσονται το ένα μετά το άλλο, δημιουργώντας μία συνέχεια, συνήθως αφαιρετική, ενίοτε παραπλανητική. Αφαιρετική, διότι αυτού του είδους η ιστορία αφορά τις ημέρες και τα έργα των ηγεμόνων και των κυρίαρχων τάξεων που βρίσκονται πίσω από αυτούς. Αποσιάζουν από τις σελίδες της οι πολλοί, η μάζα των ανθρώπων που μοχθούν, που δημιουργούν, που παράγουν, που αμφιβάλλουν, που οραματίζονται. Εκείνων δηλαδή που κτίζουν το υλικό υπόστρωμα πάνω στο οποίο θεμελιώνονται τα γεγονότα και οι αποφάσεις των ισχυρών. Αποσιάζουν επίσης οι τρόποι με τους οποίους οι πολλοί αυτοί συνδιαλέγονται με τα μεγάλα γεγονότα, στο παρασκήνιο συνήθως, μερικές φορές όμως δυναμικά στο προσκήνιο. Πριν μιλήσουμε για τα μεγάλα, πρέπει να γνωρίσουμε τα μικρά. Πριν μιλήσουμε για τα εμφανή, πρέπει να αναδείξουμε τα αφανή. Πριν αξιολογήσουμε τις πράξεις των λίγων, πρέπει να εκτιμήσουμε τις πράξεις των πολλών. Χωρίς το κοινωνικό της υπόστρωμα, η ιστορία είναι άδειο πουκάμισο. Ανούσια αφήγηση, που περιορίζεται στο να εξυμνεί τα έργα και τις ημέρες των ηγετών, των ηγεμόνων και των ισχυρών. Το βιβλίο του Κώστα Τζιάρα αναβαθμίζει την κοινωνική ιστορία. Συνδιαλέγεται με τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία και διασφαλίζει τη θέση του μέσα σε αυτή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε το έργο ανάμεσα στα κορυφαία ομόλογά του. Οπωσδήποτε όμως, δεν είναι πλέον δυνατό να μιλήσει κανείς για την ιστορία των λαϊκών στρωμάτων της κοινωνίας στον τόπο μας, χωρίς να αναφερθεί στο βιβλίο αυτό. Έπειτα, είναι αυτό που ονομάζουμε τέχνη της αφήγησης. Σε όλες τις επιστήμες που προάγουν γνώση, τις επιστήμες του ανθρώπου ιδιαίτερα, η αφήγηση, η έκθεση, η παρουσίαση των γεγονότων, των ιδεών, των ερμηνεών και των συμπερασμάτων έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία. Λέμε ότι η αστική επιστήμη, έτσι όπως την προάγει το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα, είναι η επιστήμη των papers. Καταιγισμός από μικρά άρθρα, 15-20 σελίδων τα μεγάλα γνωστά, κατακλείζουν τις δίθεν επιστημονικές και ακαδημαϊκές ιστοσελίδες. Θεραπεύουν το επιμέρους, θεοποιούν το ασύνδετο, το μερικό, το επουσιώδες. Στην κοινωνία δεν προσφέρουν περίπου τίποτε. Στους νέους επιστήμονες προσφέρουν impact points, ετεροαναφορές, μονάδες στο Scopus, στο Academia, στο Google Scholar. Είναι ένα καταθλιπτικό για την επιστήμη σύστημα. Στην ουσία ένα σύστημα απόλυτης λογοκρισίας και υποδιέτησης.
καθώς μάλιστα συνοδεύεται από το πανταχού παρόν πολιτικά ορθό. Οι νέοι επιστήμονες υποχρεώνονται να υποταχθούν στο σύστημα αυτό. Να σκέφτονται δηλαδή, να γράφουν, να ερευνούν σε όφελος του στενού ελεγχόμενου ακαδημαϊκού, σε εισαγωγικά, κύκλου. Άντε ίσως και των καπιταλιστικών κολοσσών που επιτηρούν και κανοναρχούν το όλο σύστημα. Εκείνο που τους απαγορεύεται είναι να επικοινωνούν με τον γύρο τους κόσμο, με την κοινωνία που τους περιβάλλει, με τους πολλούς. Είναι απόλυτα ταξικό το σύστημα. Στον δικό μας τομέα, στις επιστήμες του ανθρώπου που προάγουν την κοινωνική και την πολιτική παιδεία, η επιστήμη πρέπει να μείνει κλειστή, να μην διαχυθεί στους πολλούς, στους παραγωγούς και εργαζόμενους, στην κάτω σκάλα της κοινωνικής ιεραρχίας. Για στεγανά πρόκειται που προστατεύουν την εκάστοτε άρχουσα τάξη. Η αφήγηση είναι το όπλο για την ακύρωση αυτών των προθέσεων και σχεδίων. Ένα έργο συνεκτικό και συνθετικό που από το επιμέρους, την ιστορική πηγή, οδηγεί στο σχήμα και από εκεί στην ερμηνευτική κατανόηση, αποτελεί ένα διάβημα βαθύτατα δημοκρατικό. Δεν απευθύνεται στους λίγους, αλλά στους πολλούς. Δεν υπηρετεί κλειστούς και σκοτεινούς χώρους που κρύβονται ψευδεπίγραφα κάτω από τις περιαριστίες και νέες φιαλίες. Τελικά, δεν υπηρετεί ούτε τους αφέντες τους. Έχετε προσέξει ότι στο δικό μας χώρο οι κάθε είδους επιστήμονες νέου αστικού τύπου αδυνατούν να δώσουν έργα που να μπορούν να διαβάσουν πολλοί, που να μπορεί να τα διαβάσει ο μέσος άνθρωπος και να καταλάβει τι γίνεται. Για τον λόγο αυτό, στην αστική ιστοριογραφία διαδίδονται επιτυχώς ιστορικά παραμύθια της κατηγορίας Μαρίας Ευθυμίου. Τίποτε πέρα από αυτό. Ο Κώστας Τζάρας έχει το χάρισμα να απευθύνεται αυτονόητα και φυσικά με φυσικό τρόπο στους πολλούς ανθρώπους. Αισθάνεται την ανάγκη γι' αυτό. Να σταθώ σε τούτο το σημείο. Οι μεγάλοι σκηνοθέτες, ξεκινούσα από εκεί, στον κινηματογράφο, οι μεγάλοι δραματουργοί, δίνουν μεγάλη σημασία στην πρώτη σκηνή, στο άνοιγμα του έργου τους. Σε αυτό το άνοιγμα πρέπει να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα, την αλήθεια του έργου. Να μεταφέρουν τον θεατή ή τον αναγνώστη στην ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θα εξελιχθεί η πλοκή του έργου. Να του πιάσουν το χέρι και να τον οδηγήσουν στην καρδιά του έργου, σε όσα έχει το έργο αυτό να μεταδώσει, να πει. Δείτε την εισαγωγή του Κώστα Τζάρα. Μία εκτέλεση ληστών. Δεν μας τρομάζει ο θάνατος, μας τρομάζει η πείνα, ο φόβος. Ο συγγραφέας έχει ήδη πιάσει τον αναγνώστη από το χέρι και τον οδηγεί. Γιατί ο αναγνώστης τον ενδιαφέρει πρώτιστα, όχι τα impact points και οι βλακώδεις ετεροαναφορές. Να έρθω σε ένα τρίτο σημείο, σε αυτό που ονομάζουμε πνευματική ηγεμονία. Τα επιστημονικά έργα δεν είναι ουδέτερα. Υπηρετούν τα συμφέροντα μιας κοινωνικής τάξης και του συνακόλουθου καθεστώτος που αυτή επιβάλλει. Νομιμοποιούν τη θέση της και τις πράξεις της. Τι θα ήταν η αστική κυριαρχία χωρίς την επέλαση του διαφωτισμού? Για να πάω και παλιότερα, τι θα ήταν η ολοκλήρωση, η απογείωση του Μεσαίωνα χωρίς τον φόβο και τις πνευματικές προεκτάσεις του, του έτους 1000? Τι θα ήταν η αρχαία ελληνική πόλη χωρίς τους ποιητές, τους φιλοσόφους και τους τραγικούς? Τι θα ήταν η μακρόχρονη Κίνα χωρίς τον Κοφούκιο? Η πνευματική ταραχή, η πνευματική ανατροπή, προηγείται της κοινωνικής αντίστοιχης. Για την ακρίβεια, η δεύτερη δεν μπορεί να προκύψει αν δεν προηγηθεί η πρώτη. Θα της τελείωνε το βασικό της καύσιμο, η φαντασία, το όραμα. Τα λέω αυτά για να έχουμε συνείδηση ότι το επιστημονικό μας έργο, η πνευματική παραγωγή που εκπορεύεται από αυτό, είναι μέρος ενός σκληρού αδυσόπιτου ταξικού αγώνα. Την πνευματική ηγεμονία, ας είναι ρηχή και άθλια, την κρατά σήμερα στα χέρια της ο καπιταλισμός, η αστική τάξη. Πρέπει να την αφισβητήσουμε, να την μειώσουμε, να τη φθείρουμε και όταν έρθει ο καιρός να την ανατρέψουμε. Στη συνέχεια των παραπάνω, θέλω να σταθώ στη σημασία της έκδοσης του βιβλίου από τη σύγχρονη εποχή. Ο εκδοτικός αυτός οίκος είναι, θα λέγανε οι απόμακροι αφελείς, στρατευμένος. Στρατευμένος σε μία υπόθεση που πολλοί από τους εδώ παρόντες έχουν κάνει δική τους. Την υπόθεση του εργατικού κινήματος, των στόχων και των αξιών που το κίνημα αυτό προβάλλει. Το έργο
το έργο του δεν είναι ανεξάρτητο από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί. Επηρεάζεται από αυτή και στο μέτρο των δυνατοτήτων την επηρεάζει. Η απόφαση να εκδώσει ένα ογκώδες επιστημονικό βιβλίο 550 σελίδων είναι τολμηρή. Ένα βιβλίο μάλιστα ενός νέου ιστορικού που βρίσκεται στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας του και δεν σχετίζεται με την αγορά των πανεπιστημιακών εγχειριδίων, κατάσταση που εξετάζουν πάντοτε οι εκδότες, αγορά έχουμε, πριν αναλάβουν το βάρος μιας ανάλογης έκδοσης. Τολμηρή απόφαση, πολλαπλά όμως σημαίνουσα. Σημαίνουσα επειδή βρισκόμαστε 30 χρόνια μετά την παλινόρθωση του καπιταλισμού στη Σοβιετική Ένωση και στις λαϊκές δημοκρατίες. Βρισκόμαστε επίσης στην κορύφωση ίσως της ευρύτερης κάμψης της προοδευτικής, αριστερής αν θέλετε, αν και ο όρος έχει δυσφημιστεί πολύ στις μέρες μας, διανόησης. Εκείνης που εμπνέεται και συμβαδίζει με το εργατικό κίνημα και τους αγώνες του. Μια κάμψη που προηγήθηκε των δραματικών ανατροπών του 1990 και ίσως ήταν τμήμα των αιτιών που την προκάλεσαν. Στο μεσοδιάστημα, όχι μόνο η προοδευτική διανόηση συρρυκνώθηκε, όχι μόνο τοποθετήθηκε στα αζήτητα της νέας τάξης, αλλά και πολιορκήθηκε, συχνά με επιτυχία, από το σκοταδιστικό περιβάλλον της μεταμοντέρνας θεώρησης του κόσμου. Θεώρηση που κυρίευσε τον ακαδημαϊκό χώρο και οδήγησε την πνευματική παραγωγή στη μεταφυσική ασυναρτησία. Η ίδια ιστορία, μεθοδολογικά, αφηγηματικά και ερμηνευτικά, αποκομμένη άμεσα ή έμεσα από τον μαρξισμό και την υλική διάσταση του κόσμου, παραδρόμησε προς την θεραπεία του επουσιώδους, του μερικού και του ασήμαντου. Έξω και μακριά δηλαδή από τα μεγάλα σχήματα πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η λυτρωτική επαναστατική θεωρία. Το ρεύμα αυτό, συνυφασμένο με τις περί του τέλους ιστορίες ανοησίες, εξάντλησε τη δυναμική του. Όχι μόνο επειδή ο κόσμος της αγοράς, ο κόσμος της δύσης, ο κόσμος του καπιταλισμού, με λίγα λόγια, εξάντλησε τη σύντομη θριαμβευτική του διαδρομή από το 1990 ως σήμερα. Επειδή τα όνειρα, τα σχέδια και οι υποσχέσεις που απλόχερα μοίρασε αποδείχθηκαν άδεια από περιεχόμενο, εχθρικά προς τους πολλούς, ριχά και ανούσια. Επειδή στον ακαδημαϊκό μας μικρόκοσμο, αντανάκλαση των όσων σπουδαίων σημαντικών ή ασήμαντων γίνονται στον κόσμο, οι θεωρίες του και οι μέθοδοι του αποδείχθηκαν επίσης άδεια που κάμισα. Αλλά επειδή τούτη η αποκάλυψη του ψευδεπίγραφου άνοιξε το δρόμο σε μια νέα αμφισβήτηση και μαζί με αυτή σε μια επαναφορά της επιστήμης και του ορθού λόγου. Η αδιόρατη αρχικά αυτή η επιστροφή συμβαίνει λίγο πολύ παντού, σε όλους τους ακαδημαϊκούς χώρους, ακόμα και στα καλύτερα πανεπιστήμια, ναούς του καπιταλιστικού κόσμου. Δεν εννοώ τα ιδιωτικά που θα έχω στην Ελλάδα. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις για το Παλαιστινιακό, σε πολλά από αυτά, στις κορυφές αυτών των Παλαιστινιακών αυτών ιδρυμάτων της Δύσης, είναι μικρό μόνο δείγμα των διεργασιών που συντελούνται. Στις ακαδημαϊκές αίθουσες, η διαπίστωση της τρομερής ανισότητας που κυριαρχεί στον καπιταλιστικό κόσμο επαναφέρει την ταξική θεώρηση και ανάλυση του κόσμου στη διδασκαλία και την έρευνα. Δεν είναι κάτι μαζικό ακόμα, ούτε κάτι που κυριαρχεί. Υπάρχουν ρογμές όμως στις βεβαιότητες που δέσποζαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Παρόμοιες διεργασίες συντελούνται και στη χώρα μας. Παρά τη δραματική υποβάθμιση των ανθρωπιστικών επιστημών και των ακαδημαϊκών τμήματων και σπουδών που συνδέονται με αυτές, πρόσφατο παράδειγμα η περιπέτεια του ιστορικού τμήματος στη Θράκη, η επαπειλούμενη εισαγωγή των ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα ευτελίσει βάσει πρόθεσης και σχεδίου ακόμα περισσότερο τον επιστημονικό αυτό χώρο. Παρ' όλα αυτά, παρατηρούμε μια άθληση ερευνών, εργασιών και διατριβών στις κοινωνικές και επιστημονικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η άθληση αυτή παρουσιάζει και ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Νέες θεματικές που σχετίζονται με την κατάσταση του λαϊκού, του εργατικού κινήματος ανοίγουν. Μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις ανασταίνονται ή εμφανίζονται και αυτά σε ένα σημαντικό αριθμό νέων ανθρώπων. Ως προσωπική μαρτυρία, τολμώ να προσθέσω ότι στην τελευταία δεκαετία της ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας είχα περισσότερα αιτήματα για εκπόνηση διατριβών σε σοβαρά θέματα σε αυτή την κατεύθυνση από ότι τις δύο ή τρεις προηγούμενες δεκαετίες.
Οι συνάδελφοί μου, στην ίδια κατεύθυνση, παρατηρούν επίσης το ίδιο φαινόμενο. Το συζητούσα με τον Προκόπτο Παπαστράτη πριν από λίγο καιρό, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, ετούτο το ενδιαφέρον γύρω από τα αντικείμενα και το περί αυτά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον ακαδημαϊκό χώρο, ιδιαίτερα τον σχετιζόμενο με την επικαλούμενη την αριστερά, εισαγωγικά τάση, και συνακόλουθες απόπειρες φήμωσης και περιθωριοποίησης των λίγων ακαδημαϊκών που υποστηρίζουν τη νέα αυτή εξέλιξη. Αλλή στον ακαδημαϊκό που θα δηλώσει μαρξιστής και κουκουέ. Μαρξιστής και το περνάει. Αν βάλει και το κουκουέ δίπλα, πόπομο, χαμός. Έχει ως εκ τούτου πολλαπλό ακαδημαϊκό, επιστημονικό, πολιτικό σε τελευταία ανάλυση ενδιαφέρον η ενίσχυση και η στήριξη των νέων αυτών επιστημόνων από τους προοδευτικούς εκδοτικούς οίκους και από όλους όσους υπηρετούν την ακαδημαϊκή παιδεία, ιδρύματα, φορείς, πολιτικούς χώρους. Οι άκουσες τάξεις, η αστική τάξη, έχουν αντιληφθεί τους κινδύνους μιας προοδευτικής, πνευματικής και επιστημονικής αφύπνισης και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, άμεσα ή έμεσα, για να την περιορίσουν ή να την ευνοχίσουν, να τη στρέψουν προς κατευθύνσεις ακίνδυνες, προς έρευνες που δεν έχουν τίποτα να πούν και να προσθέσουν στην πολιτική παιδεία του λαού μας. Στην ουσία, γίνεται ένας αγώνας για την πνευματική ηγεμονία, για την κυριαρχία στον χώρο των ιδεών και της επιστήμης. Η αστική τάξη μπορεί να μην συμπαθεί την ιστορία, αλλά αντλεί από αυτή συμπεράσματα χρήσιμα για την κυριαρχία της. Γνωρίζει ότι η πνευματική ανάταση προηγείται της πολιτικής κοινωνικής ανάτασης, εκείνης που θα αμφισβητήσει και θα ανατρέψει την ταξική της εξουσία. Στο πεδίο αυτό, η σύγχρονη εποχή και άλλοι εκδοτικοί φορείς που συντάσσονται στο ίδιο μέτωπο αξίζουν τη στήριξη και τη συμπαράστασή μας. Το βιβλίο του Κώστα Τζιάρα αναφέρεται σε μια κέρια ιστορική περίοδο για τη χώρα μας και το λαό μας. Κάνει μια τομή στο Μεσοπόλεμο, την περίοδο που σηματοδοτείται από τη Μικρασιατική καταστροφή και καταλήγει στην ταξική επαναστατική έξαρση της δεκαετίας 1940-1950. Εισέρχεται τολμηρά στο εσωτερικό μιας κοινωνίας σε αναβασμό, σε κυριολεκτικά αναδόμηση. Επιλέγει τον πλέον γόνιμο χώρο για την παρακολούθηση των κοινωνικών δρόμενων, την πόλη της Θεσσαλονίκης, αληθινό εργαστήρι των τότε καταστάσεων και εξελίξεων. Να πούμε δύο λόγια για την εποχή. Να πούμε δύο λόγια για τη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Στο βιβλίο περισσεύουν τα στοιχεία και αριθμοί. Εδώ ας δείξουμε το γενικότερο. Το 1922 αποτέλεσε ένα σταθμό σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αφαιρετικά ιστορία των Ελλήνων. Για πρώτη και μοναδική στα 3.500 χρόνια όπου οι Έλληνες, λόγω γλώσσας κυρίως και ειδικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών, δηλώνουν παρουσία στην ιστορία της ανθρωπότητας, το 1922 είναι η πρώτη και η μόνη φορά που οι Έλληνες ταυτίστηκαν με την ίδια και την αυτή μοναδική κρατική οντότητα, την Ελλάδα. Για να μείνουμε στη σύγχρονη εποχή, η διάχυτη παρουσία του ελληνισμού σε ολόκληρη την δεκάδα της Ανατολικής Μεσογείου και στην εξαρτώμενη από αυτή ενδοχώρα συρρυκνώθηκε το έτος αυτό και εντάχθηκε σε μία μικρή, σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία του ελληνισμού, κρατική γεωγραφική οντότητα. Το ότι Έλληνες και Ελλάδα έγιναν το ίδιο και το αυτό στην ιστορία του κόσμου, μην ξεχάσουμε τη δεύτερη συμπαγή οντότητα που δημιούργησε κράτος στον κυπριακό ελληνισμό, φαινομενικά δεν σήμαινε παρά ελάχιστα πράγματα στο επίπεδο της κοινωνίας, στην ελληνική κοινωνία, αυτή την καινούρια, μέσα στο ελληνικό κράτος. Τα χαρακτηριστικά της, οι ισορροπίες της ταξικής διαστρωμάτωσης, οι σχέσεις εξουσίας και οι σχέσεις παραγωγής παρέμειναν μετέωρες. Η απουσία μιας δεσπόζουσας κυρίαρχης τάξης, ενός ισχυρού καπιταλισμού, κατ' εικόνα και ομοίωση των αντίστοιχων της Δύσης, που θα υπαγόρευε και θα επέβαλε την ισχυρή παρουσία του αστικού κρατικού μηχανισμού, άφηνε πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά. Στον 19ο αιώνα, ο εκτός Ελλάδας ελληνικός καπιταλισμός ανταγωνίστηκε και εμπόδισε την ανάπτυξη του αντίστοιχου εντός των συνόρων καπιταλισμού, στη μικρή Ελλάδα. Όταν στις συμπληγάδες των ιστορικών εξελίξεων και των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ο εκτός συνόρων ελληνικός καπιταλισμός, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης, Αλεξάνδρειας, Οδυσσού και βάλτε όσοι θέλετε,
εκτός συνόλου ο ελληνικός καπιταλισμός κατέρευσε και καταστράφηκε, τότε το νεοπαγές ελληνικό κράτος απέμεινε με μία άρχουσα τάξη χωρίς σημαντικό υλικό υπόστρωμα, χωρίς παράδοση και χωρίς ισχύ. Μια τάξη όπου βασίλευε η αβεβαιότητα, η ανησυχία και ο φόβος, η ανασφάλεια απέναντι στους πολλούς, αυτούς τους πληθυσμούς, όπως του λέγανε περιφρονητικά, με τη ζωή των οποίων τάισε ο ελληνικός καπιταλισμός τις μεγαλοειδεατίστικες φαντασιώσεις του. Οι ξένοι, ο εσμός των νικητών του εμπειριαστικού πολέμου, η κοινωνία των εθνών, Άγγλοι και Αμερικανοί, έσπευσαν να προλάβουν την κοινωνική έκρηξη. Μια ελληνική επανάσταση ανάλογη με εκείνη την τότε πρόσφατη των Μπολσεβίκων. Εφάρμοσαν τη δοκιμασμένη, εκείνα τα χρόνια, πάγια πρακτική τους. Υπενήσωμε την περίπτωση της Γερμανίας, όπου ο συμμαχικός αποκλεισμός μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε την απόλυτη μιζέρια των λαϊκών εργατικών στρωμάτων, οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έπνιξε μέσα στην τραγωδία του χειμώνα 1918-19 τις κομμουνιστικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις στη χώρα. Στην Ελλάδα του 1922, η ίδια τακτική βύθισαν τους προσφυγικούς πληθυσμούς, πάλι αυτή η περιφρονητική έκφραση, στην απόλυτη μιζέρια. Τους άφησαν έρμονες στην αρρώστια, στην πείνα. Πριν ξεκινήσουν, η θνησιμότητα του 1923-24 είναι μοναδική στην ιστορία των Ελλήνων κάθε εποχής και μορφής. Πριν ξεκινήσουν, αφού απέφυγαν την έκρηξη, με ταξικά κριτήρια και στρατηγική την αποκατάστασή τους. Και ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη του Κώστα Τζάρα. Για την πρώην πολυεθνική και πολυπολιτισμική αυτή αυτοκρατορική πόλη των Βαλκανίων, το 1922 υπήρξε μια κοσμογονική τομή. Το 1928, όταν πλέον οι μουσουλμάνοι, 23% των κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης το 1915, έχουν φύγει, οι Ισραηλίτες, 37% των κατοίκων του 1915, έχουν συρρυκνωθεί, ενώ οι Έλληνες, εντός και εκτός του ελληνισμού, από 35% το 2015 είναι πλέον το 82% των κατοίκων, οι μισοί κατοικοί της είναι νεοαφιχθέντες πρόσφυγες, 117.000 σε 245.000 κατοίκους του 1928. Πρόκειται για μια νέα πόλη, η οποία ανασυντίθεται, σε μικρογραφία είναι η ανασύνθεση του ελληνικού κράτους, έτσι, η νέα του αφετηρία, από την αρχή. Ανασυντίθεται με εθνικά λέμε, αλλά αυτό υποκρύπτει τα πολιτιστικά και προπαντός τα κοινωνικά ταξικά. Επειδή ακριβώς το ταξικά είναι κυρίαρχο στη διαδικασία ανασύνθεσης, η πόλη θεωρείται επικίνδυνη, απειλή για το χώρο της και για τη χώρα ολόκληρη. Απειλή για την αστική τάξη που προσπαθεί να ανασυνθέσει στο όνομά της και στην κυριαρχία της, κατάσταση, τη νέα κατάσταση. Ως εκ τούτου, η πόλη γίνεται εργαστήριο. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η Κοινωνία των Εθνών, διάσημοι εξερευνητές και διπλωμάτες, οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις πειραματίζονται εδώ πάνω στην καταστολή, πάνω στον αποκλεισμό, πάνω στην πολιτική διαχείριση της μιζέρειας. Αληθινό σχολείο η πόλη. Τα μαθήματα που βγαίνουν από εδώ είναι χρήσιμα σε ολόκληρο τον τότε κόσμο των κυρίαρχων. Τα μεταδίδουν, ξέρω, τα αναφέρουν. Ο κόσμος εκείνου του καιρού είναι κόσμος αποικιών και υποτελών. Και στις αποικίες αυτές η μιζέρια, η φτώχεια, η πείνα και η εξαθλίωση δεν πρέπει να μεταγραφούν σε επαναστάσεις και εξεγέρσεις. Αυτό μαθαίνετε στη Θεσσαλονίκη. Με αυτή τη Θεσσαλονίκη αναμεθιέται το βιβλίο του Κώστα Τζάρα. Με αυτήν την κοινωνική και πολιτική μετάλλαξη. Με αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στην τάξη των λίγων και στις προσδοκίες των πολλών, των πλουσίων και των φτωχών ασχολείται. Ποιο περιβάλλον θα μπορούσε να είναι πιο γόνιμο για ένα σημαντικό έργο κοινωνικής ιστορίας. Θα ήταν περιττό να επιμείνουμε στην περιγραφή της μεθοδολογίας, στην κριτική παράδοση των πηγών που περιλαμβάνει το έργο στα αρχικά του κεφάλαια. Να αναφέρουμε μόνο το εξής, ότι το είδος των πηγών που χρησιμοποιήθηκε, όπως το λέει και ο συγγραφέας, επηρέασε τη διαμόρφωση του έργου.
Η συνείδηση της σχέσης ανάμεσα στο πρωτογενές υλικό και τη δόμηση ερμηνευτικής αναλυτικής αφήγησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για μια ουσιαστική επιστημονική λειτουργία. Ο κεντρικός άξονας του αρχαιακού υλικού, πάνω στον οποίο αναπτύσσεται το έργο, είναι δικαστικά και αστυνομικά αρχεία. Ο συγγραφέας, αν και εξαντλεί αυτό το είδος των πηγών, αξιοποιεί ταυτόχρονα και κάθε παράλληλη πηγή πληροφοριών. Η αξιοποίηση δημοσιογραφικών πηγών, μαρτυριών, όπως και λογοτεχνικών μαρτυριών, προσθέτουν ευθύνητα στην έρευνά του και διευκολύνουν αυτό που πάντα έχει στο νου του, την αφήγηση, έτσι ώστε να διαβάζεται εύκολα από τους πολλούς. Όπως ο ίδιος αναντλεί, η αξιοποίηση των πηγών γίνεται πάντοτε συγκριτικά και κριτικά, σε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απλή αρχαιολογική μεταφορά των στοιχείων στην ανάπτυξη της θέσης. Αυτή η σύνδεση του γενικού με το μερικό, της γενικής εικόνας με το επιμέρους παράδειγμα, του στοιχείου με το σώμα και της εντύπωσης με το στέρεο συμπέρασμα είναι, αν θέλετε, η καλύτερη μαρτυρία μιας βαθιάς επιστημονικότητας. Το έργο ξεκινά με αυτό, με τον τρόπο που αναφέραμε και πριν, σκηνοθετικά, με την ενασχόληση με τον φόβο. Ο φόβος είναι, αν θέλετε, το υπόστρωμα όλης της ανάπτυξης του έργου. Είναι ο φόβος που προέρχεται και συνοδεύει τη σύγχυση. Αυτό το υπόστρωμα μαρτυρά καλύτερα από κάθε τι άλλο ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρονται εκεί μέσα, όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές τις καταστάσεις, όλη αυτή η μοιραία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλη αυτή η τραγωδία είναι στην ουσία ταξικά ζητήματα. Ζητήματα σύγκρουσης κοινωνικών ομάδων και τάξεων. Αλλά τι είναι αυτό που προκαλεί φόβο? Ποιος είναι ο κόσμος που φοβίζει? Εδώ το έργο αρχίζει μια μεθοδική ανάλυση του τι είναι αυτά τα λαϊκά στρώματα που κινούνται στις γκρίζες ζώνες, τις ζώνες της παραβατικότητας, της έξω από τον καθώς πρέπει κόσμο, δεν βλέπω άλλο τρόπο να το πω, τι είναι αυτό ο χώρος, τι είναι αυτή η πόλη. Ξεκινάει από την παράδοση του αγροτικού, χώρου, την παράδοση με την πρακτική της ληστείας. Η εξέγερση πάρα πολύ συχνά στον αγροτικό χώρο εκφράζεται μέσα από την παραβατικότητα. Παραβατικότητα που φυσικά σε ένα χώρο σαν και αυτό, σε ένα χώρο που ακόμα έτσι μεγάλες ιδιοκτησίες, έμποροι, τοκογλύφοι κυριαρχούν και βασιλεύουν, η ληστεία είναι η μέθοδος που βρίσκει. Η αντιμετώπιση με τη βία, της τεράστιας βίας την οποία βιώνουν αυτοί οι φτωχοί αγρότες. Ληστές και κλέφτες γίνονται έτσι συγκρίσιμες και κοινωνικές κατηγορίες, επιτρέποντας την ευρύτερη κοινωνική επισκόπηση της τότε εποχής. Η αποσάρθρωση του κοινωνικού, απασχολεί όλο το πρώτο μέρος του έργου. Μία πόλη σε ένταση είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Την ένταση αυτή δίνει με τις περιγραφές του. Οι κοινωνικοί δεσμοί έχουν σπάσει. Τους υποκαθιστούν πλέγματα. Πλέγματα υπόγεια, εκτός νόμου, στην πιο διαδεδομένη τους εποχή. Η άρχουσα τάξη, πέρα από τους κανόνες της υποταγής, της δυσφήμισης και του ελέγχου, δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει. Πέρα από το μαστίγιο και την πείνα και την... Η κοινωνία αντιδρά. Δεν θέλει την υποταγή σε κάτι που πέρα από την ταπείνωση δεν της υπόσχεται τίποτα. Το μίσος όλων εναντίον όλων διαιρεί. Με θαμπάσιο τρόπο, ο Κώστας Τζάρας μας λέει και το άλλο, ότι το ίδιο μίσος ενώνει κιόλας. Ομαδοποιήσεις, πλέγματα γεννιούνται πάνω σε αυτό το μίσος. Όταν μισείς, συγκρούεσαι. Και για να συγκρουστείς, πρέπει να φτιάξεις ομάδα. Δεν γίνεται μόνο σου. Ο φασισμός προσπάθησε να εδρεωθεί σε αυτό το περιβάλλον. Λίγα πράγματα πέτυχε.
εξάλλου η αντισημιτική του διάσταση, η εθνική του διάσταση, η εθνικιστική του διάσταση, τον οδήγησε με τρόπο ορατό και χειροπιαστό στην ανάδειξη της συνενοχής του με το αστικό κράτος. Η φτώχεια της Θεσσαλονίκης ακριβώς αυτό το κράτος εκθερμόταν. Κατά συνέπεια, άτομο, πολλά πάνε. Οι παράνομοι ληστές, όχι φασίστες, έτσι, έγιναν λαϊκοί ήρωες. Η δράση τους ορολογήθηκε, έγινε λαϊκό αφήγημα, έγινε τραγούδι. Έτσι, θυμίζω ακόμη και τραγούδια του Μητροπάνου μέχρι και σήμερα, παράγει αυτό το πράγμα. Ταξικό οπωσδήποτε. Οι ληστές, οι συμμονήτες στρέφονται σε κάθε περίπτωση ενάντια στην τάξη των ισχυρών. Έπειτα από τους θρύλους και τις λαϊκές αφηγήσεις, το βιβλίο μας μεταφέρει στο ελληνικό απόστρωμα. Αναλύει την οικονομία, την αγορά της πόλης και του γύρω του κόσμου. Η παραβατικότητα έχει διπλή ιδιότητα εδώ. Αφενός γεννά πλέγματα εκμετάλλευσης των φτωχών, εσχροκέρδειας, τοκογλυφίας, εξαπάτησης και μέσα από αυτά την ανάδειξη αστικών στρωμάτων που αργά ή γρήγορα επιθυμούν την επίσημη ένταξή τους στο σύστημα. Το κράτος, η αγορανομία κάνουν αρχή βάση σχεδίου και στόχου. Να μείνουν οι αντιθέσεις μέσα στην κρίζα ζώνη. Οι εσχροκερδείς να έρθουν σε αντίθεση, σε σύγκρουση με τους παθόντες, όχι με την κυρίαρχη κατάσταση. Φαινομενικά, η επέμβαση του κράτους ρυθμίζει, εξομαλύνει διαφορές. Στην πράξη, εγκλωβίζει τις αντιθέσεις στις κρίζες ζώνες της πολιτείας. Αυτό την ενδιαφέρει. Έτσι, ώστε ο φωτεινός χώρος των αστών, παλαιών και νέων, να μείνει αμόλυντος και απρόσβλητος. Το βιβλίο μας μεταφέρει στο εσωτερικό των οικονομικών λειτουργιών της πόλης. Εντάσσει την υπόγεια οικονομία σε αυτές με ισότιμο σχεδόν τρόπο. Η σχετιζόμενη με την υπόγεια οικονομία παραβατικότητα συμπληρώνει τη γενική εικόνα. Η παραοικονομία αντιμετωπίζεται τόσο ως επιπρόσθετη εκμετάλλευση λαϊκών στρωμάτων, αλλά και ως τρόπος επιβίωσης για αυτά. Η διαπλοκή του μαύρου χρήματος με τις λιγότερο πλουτοφόρες δραστηριότητες συνοικίες της πόλης ολοκληρώνει την πολύπλευρη εξέταση του φαινομένου. Διαβάζοντας αυτές τις σελίδες, μπορεί να καχάσει κανείς με τα αντίστοιχα έργα οικονομικής ιστορίας της αστικής επιστήμης, που αποτιμούν την οικονομία μιας πόλης με βάση τις επίσημες στατιστικές. Όλα τα από κάτω τις διαφέρουν. Μόνο δηλαδή με εκείνο το κομμάτι που ασχολείται με το καταγραφόμενο, άρα το ελεγχόμενο από το κράτος. Ως να προσπαθείς δηλαδή να κατανοήσεις τη σημερινή ελληνική κοινωνική οικονομία μόνο με τους πίνακες στατιστικής υπηρεσίας. Το κραυγαλαίο επιδεικνυόμενο χρήμα που ολόγερε κυκλοφορεί σήμερα δεν καταγράφεται σε κανέναν επίσημο πίνακα της στατιστικής υπηρεσίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αντιλήψεις του επίσημου κράτους και του μέρους της κοινωνίας που είναι συνυφασμένο με αυτό για τον υπόγειο κόσμο της πόλης. Το θεωρούν άρρωστο, φορέα μεταδοτικών ασθενειών, ηθικών και υγειονομικών. Το θεωρούν ανήθικο, το θεωρούν βρώμικο, παρεκμασμένο. Ο συγγραφέας αποδίδει τα του Κέσσαρος στον Κέσσαρα. Αναδεικνύει τους θεσμούς και τους κανόνες που διέπουν τούτον τον παραβατικό κόσμο. Τι εντυπωσιακό σε αυτό το κεφάλαιο από την περιγραφή της μαφιόζικης κηδείας του Αλκή στην Πάρα με τις ιερόδουλες των μαγαζιών ντυμένες στα λευκά, σε μία πομπή που μαρτυρούσε, αν μη τι άλλο, την ύπαρξη κανόνων, αξιών, ιεραρχίας και στέρεων δεσμών. Ο έλεγχος δια της υγείας και τα εκπορευόμενα από αυτόν κανόνες και μέτρα εξετάζονται ως στοιχεία αποτύπωσης μιας ταξικής σε τελευταία ανάλυση ανάγνωσης του κοινωνικού χώρου. Η δημόσια υγιεινή αναχαιτίζει την αρρώστια όπως και τη φτώχεια από το να γίνουν απειλές για τη γενική ευταξία της πόλης. Η σχετική μέρημνα συμπληρώνεται από πρόσθετους κανόνες χρηστής συμπεριφοράς που πειθαρχούν και επιτηρούν το ύποπτο κομμάτι της πόλης. Πολλές φορές όμως, πέρα από τους κανόνες, το κράτος προτιμούσε το συμβιβασμό, ειδικά όταν το γκρίζο απειλούσε να μετατραπεί ή να συνταχθεί με το κόκκινο. Η επαιτία, η χρήση των ψυχότροπων ουσιών, η πορνεία, η κάθε μορφής αλητεία ορίζονται από τους κοινωνικούς μηχανισμούς που εξορκίζονται συνήθως δια της φιλανθρωπίας. Η τελευταία συμπληρώνει την καταστολή διασφαλίζοντάς εις το άλοθη του εκ των άλλων ενδιαφέροντος και της συνακόλουθης καλής πρόθεσης. Ο υγειονομικός έλεγχος καθησυχάζει τις υπόλοιπες κατηγορίες του πληθυσμού πιστοποιώντας τον έλεγχο του κράτους πάνω στο κοινωνικό περιθώριο. Έλεγχος της αρρώστιας,
έλεγχος της κοινωνικής ταξικής απειλής. Η οικογένεια, ποια οικογένεια. Η τελευταία ορίζεται ηθικά και λειτουργικά. Της ανατίθεται ένα σημαντικό μέρος της ενοχής και της ευθύνης, ενώ από πάνω της κρέμεται η δαμόκλεια σπάθη του ηθικού της στιγματισμού. Κάτω από αυτή την πολλαπλή πίεση, οι σχέσεις με το άλλο φύλο γίνονται μέρος γενικότερων κανόνων, η διασάλευση των οποίων αποτελεί πρόσθετη αιστεία πραγματικότητας. Η όποια αντίθεση στο σύστημα, με τις απαγωγές λόγου χάρη, ως τρόπο ανατροπής των στεγανών, διαπλέκεται με το οργανωμένο έγκλημα σε χώρους που κινούνται στα όρια. Οι αιστείες τοπικής εξουσίας ή ενταρσίας, ιδωμένες από την πλευρά των αρχών, εδραιώνονται πάνω στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και πάνω στην διάχυση της ένοπλης βίας, τρέχουσας πρακτικής και αναμέτρησης συγκεκριμένους χώρους. Οι αιστείες αυτές επικοινωνούν με πιο πολιτικοποιημένους εκτός νόμου, όπως είναι στην αρχή της περιόδου που εξετάζεται, οι λιποτάκτες, πολιτικοποιημένους εκτός νόμου κατηγορίες ανθρώπων, τους λιποτάκτες και τους ανυπότακτους. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ στο βιβλίο για να φτάσουμε στο κόκκινο. Οι εργατικές συνοικίες. Οι εργατικές συνοικίες και η συλλογική δύναμη που απορρέει από τη συνδικαλιστική και πολιτική τους οργάνωση έρχονται από το δεύτερο μισό του βιβλίου. Πρέπει κανείς να έχει διαβάσει πολύ και τα πριν για να φτάσει ως εκεί. Η προσπάθεια επιθάρξης των χώρων αυτών με μια ειδική εργατική νομοθεσία έρχεται σε σύγκρουση με τις προσδοκίες των εργατικών στρωμάτων για βελτίωση των όρων ζωής και εργασίας. Γεωγραφικά, οι εργατικές γκρίζες ζώνες τείνουν να μετατοπιστούν και να αναδειχθούν σε κάτι ολότελα διαφορετικό από τον κόσμο στον οποίο καταδικάζονται να ζουν. Στον κόσμο του περιθωρίου, της φτώχειας και της επιτήρησης. Σε αυτό το σημείο, η απειλή χωροταξικής ανατροπής παίρνει το χαρακτήρα κοινωνικής και πολιτικής σύγκρουσης, πολέμου σχεδόν. Οι τάξεις εκατέρωθαν, έχουν οργανωθεί. Μας κάνει εντύπωση αυτή η καθυστέρηση. Στην αρχή του βιβλίου θα έλεγε κανείς ότι ο συγγραφέας έχει ξεχάσει το κόκκινο. Το ΣΕΚΕ, τα συνδικάτα, τις εργατικές ενώσεις, παλιούς πολεμιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και όμως πρόκειται για μια πανταχού παρούσα απουσία. Ο γκρίζος κόσμος απεχθάνεται, συγκρούεται με την τάξη των αστών, με τον καθώς πρέπει κόσμο, με την πάνω πλευρά της ιστορίας. Δεν ξέρει τι να την κάνει την απέχθειά του. Σε πολλά σημεία μιμείται, προσπαθεί να μιμηθεί την καθώς πρέπει κοινωνία. Οι θεσμοί, οι κανόνες που δημιουργεί έχουν την αντίστοιχη ιεραρχία και ταξικότητα. Δια της μιμήσεως όμως δεν οδηγείται πουθενά. Δεν μπορεί να γίνει κύριος σε έναν κόσμο κυρίων. Το ξένο στις γκρίζες ζώνες. Η δική τους ιεραρχία θα είναι φτωχό αντίγραφο εκείνης των αστών, των κυριάρχων, εκμεταλλεύσιμη, οδηγετήσιμη. Ο κόσμος τους βρίσκεται στο περιθώριο. Δεν υπάρχει γέφυρα για να ξεφύγει από εκεί. Τις γκρίζες ζώνες τις απεχθάνεται και τις μισεί ο καθώς πρέπει κόσμος. Τους εργάτες, τους παραγωγούς, τους απεχθάνεται επίσης και τους μισεί. Είναι το πλέον ορατό κοινό του σημείο. Η διαφορά όμως ανάμεσά τους είναι κραυγαλαία. Ο ένας κόσμος οδηγεί στο αδιέξοδο, ο άλλος σε έναν νέο κόσμο, στην πιο φωτεινή προοπτική της τότε κοινωνίας, όπως και της κοινωνίας κάθε άλλης εποχής. Το εργατικό κίνημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι το εργαλείο για αυτή την υπέρβαση. Οι αστεί το κατανοούν αυτό. Μπορούν να ανεχθούν ακόμα περισσότερο να προσετεριστούν τμήματα του γκρίζου κόσμου, εκείνα που βρίσκονται στα πιο ψηλά. Με τους εργάτες, με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο αγώνας είναι αδυσόπιτος. Αγώνας ζωής και θανάτου, όπως ο ταξικός αγώνας είναι. Ετούτη διαπίστωση, αυτό το φυσικό συμπέρασμα διασχίζει όλο το έργο του Κώστα Τζάρα. Μέσα από τη συνεχή παρουσία και υπόμνησή της, η απουσία περνά απαρατήρητη. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει. Όλα όσα παρελάβουν στο έργο οδηγούν στη λύση, στο κόκκινο, την πιστοποιούν. Αυτή είναι μια θαυμάσια διαλεκτική η οποία διατρέχει το έργο του Κώστα Τζάρα. Κάπου στο τέλος του βιβλίου τα πράγματα γίνονται πιο πολιτικά. Η δεκαετία του 20 αφήνει τη θέση της στην τρομερή δεκαετία του 1930. Το γκρίζο ξεθοριάζει.
το κόκκινο παίρνει τη θέση του και όλα προοδευτικά βαδίζουν σε εκείνο που οι ισχυροί του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, οι κοιτές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου θέλησαν να αποφύγουν στην Ελλάδα. Μια επαναστατική περίοδο. Μέσα στη δεκαετία του 30, όλα τα στοιχεία για τη μεγάλη ταξική σύγκρουση της επόμενης δεκαετίας έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους στο πεδίο της μάχης. Η θριαλίδα χρειάζεται και αυτή η θριαλίδα ξεκινάει στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Δεν θέλω να μιλήσω για την εικόνα του έργου. Το βιβλίο είναι άρτιο. Έχει παρατήματα, έχει πίνακες, έχει υλικό πραγματολογικό σε μεγάλη έκταση, επεξηγηματικά ένθετα και εικόνες, σε τρόπο ώστε να αποτελεί ένα τρισδιάστατο πίνακα της εποχής και του κοινωνικού χώρου. Οι αριθμοί βεβαιώνουν όσα η αφήγηση μαρτύρει. Η βιβλιογραφία και ο κατάλογος των πρωτογενών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν είναι πλήρης. Συναρπαστικό και διδακτικό ταυτόχρονα ανάγνωσμα, απευθυνόμενο στην κοινωνία, στους πολλούς, εφαρτήριο για βαθύτερη στροφή στην κοινωνική ιστορία για τους ειδικούς. Δεν συναντάμε πολλά βιβλία με αυτά τα συσχετιζόμενα χαρακτηριστικά στη χώρα μας. Δεν συναντάμε τέτοια βιβλία, είναι σπάνια, ακόμη και έξω από τα σύνορα της χώρας αυτής. Ως εκ τούτου αξίζουν ευχαριστίες και συγχαρητήρια στον Κώστα Τσάρα και στη σύγχρονη εποχή.